Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη gaming video. Σήμερα αποφάσισα να ξεκινήσουμε καινούρια σειρά σε αυτό το κανάλι με ένα νέο παιχνίδι και αυτό είναι το Garden Flipper. Ουσιαστικά βέβαια το Garden Flipper είναι μια επέκταση του House Flipper όπου αντί να φτιάχνουμε τα σπίτια, φτιάχνουμε τους κήπους. Πριν ξεκινήσουμε όμως θέλω να σας πω ότι το House Flipper όπως λογικά και το Garden Flipper είναι ένα από τα παιχνίδια που απολαμβάνω να παίζω σε live stream στη σελίδα μας στο Facebook, στο Project. Θα σας έχω το link στην περιγραφή ώστε να πάτε να πατήσετε like σελίδα και να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις ώστε να έρθετε και εσείς στην παρέα μας. Σας ενημερώνω από τώρα ότι οι μέρες που κάνω live είναι συνήθως Τετάρτη 8 με 12 και Κυριακή 4 με 8. Βέβαια τώρα που είναι καλοκαίρι ενδέχεται να προκύψουν και κάποια πρωινά live streams, οπότε σιγουρευτείτε ότι θα μας ακολουθήσετε για να τα μαθαίνετε όλα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να καθυστερώ άλλο, πάμε να δούμε τι θα καταφέρω σαν κυπουρός. Τώρα που έχουμε και τον κήπο, μου βγάζει εδώ πέρα, ας πούμε, πίεσε για να αφαιρέσεις το αγριόχορτο. Είμαι στο σπίτι μου αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, σπίτι. Ο Θεός να το κάνει σπίτι αυτό. Είμαι στο σπίτι μου και μπορώ να αφαιρέσω τα αγριόχορτα. Μετά θα κουρεύω και τον καζόν μου. Ο Θεός να το κάνει καζόν, θα μου πείτε. Και θα έχετε δίκιο. Δείτε πόσα αγριόχορτα έχω. Ω Παναγίτσα μου, είναι γεμάτο αγριόχορτα το σπίτι μου. Πού πάνε, δεν ξέρω. Εγώ τα αφαιρώ. Νέος πόντος ικανότητας λέει. Γενικά όπως βλέπετε το Garden Flipper είναι μέσα στο House Flipper. Δηλαδή για να μπεις δεν υπάρχει ξεχωριστή εφαρμογή. Ανοίγεις το House Flipper και φαντάζομαι ότι τώρα στις δουλειές θα μου βγάζει και έξτρα δουλειές που θα αφορούν κήπους. Δείτε, είναι γεμάτο μέσα στα μικρά. Πού να τα δω εγώ αυτά. Πρέπει να είμαι έτσι. Έτσι πάνω από όλα τα φυτά για να τα βλέπω. Και ο δικός μου κήπος νομίζω ήταν ο χειρότερος που θα μπορούσε να υπάρχει στο παιχνίδι. Ελπίζω να μην είναι όλοι οι κήποι τόσο χάλια. Τώρα θα το δούμε. Εντάξει, μπήκε μια τάξη. Φύγανε τα αγριόχορτα. Θα πάω να δω τώρα μέσα στο σπίτι αν μου έχει ανοίξει καινούριες δουλειές οι οποίες θα έχουν κήπο. Αρχικά θέλω λίγο να κάνω εδώ πέρα τα προνόμια. Κυπουρός, γρήγορο, ταχύτερη φύτευση κατά 80% εξοπλισμένο. Χορτοκοπτικό 2019, μεγαλύτερη έκταση κοψίματος, αίσθηση κυπουρού, υψηλή χορτάρι, ορατό στο χάρτη. Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Να πάρω το χορτοκοπτικό 2019, μεγαλύτερη έκταση κοψίματος ή το υψηλό χορτάρι, ορατό στο χάρτη θα βάλω. Α, μπορώ να βάλω και περισσότερο, θα βάλω και αυτό. Ωραία. Και πάμε να δούμε εδώ. Η Ευελίνα Ζόμπεκ μου έστειλε νέο mail που λέει λίγο χαλίκι και μερικά φυτά. Γεια σας. Έχω στο σπίτι ένα πολυτελές οδοντιατρίο. Το σπίτι. Συνάδελφος είναι η Ευελίνα. Ξέρω να διαχειρίζομαι τρύπες στα δόντια, αλλά όχι τρύπες στο χώμα και αγριόχορτα. Μία από τα ίδια κι εγώ. Ψέματα λέω, όχι. Ξέρω και τις τρύπες στα χώμα και τα αγριόχορτα. Σκέπασε, λέει, με κάποιο χαλίκι είτε με κάποιες φλούδες όλα αυτά τα αγριόχορτα και τον καζόν μπροστά από το σπίτι. Σε παρακαλώ, φύτεψε εκεί κάτι για να είναι ωραία. Χαιρετισμούς, Ευελίνα Ζόμπεκ. Ευελίνα μου, δεν μπορώ να σου αρνηθώ. Έτσι όπως το θέτεις, θέλω να σε βοηθήσω. Είμαι ιδανική για να σου κάνω τον κήπο σου καταπληκτικό. Η φύτευση είναι πλέον διαθέσιμη από τότε που έγινε δυνατή η σχεδίαση του κήπου. Θα βρεις τα φυτά στην κατηγορία κήπος στο κατάστημα. Τέλεια. Συγχαρητήρια, έχω και νέο εργαλείο. Χρησιμοποιώντας το λάστιχο κήπου, θα μπορέσεις να ποτίζεις τα λουλούδια, να γεμίζεις τις δεξαμενές νερού και να πλένεις τη βρωμιά έξω από το σπίτι. Συγχαρητήρια. Μεγάλο επίτευγμα. Πράτα για να διαλέξεις. Τι πρέπει να κάνω. Ναι, ξέρετε τι γίνεται όμως. Πάνω δεξιά έπρεπε να μου λέει τα task μου. Α, να. Πατάω εδώ στην έκταση. Εδώ πάνω δεν μου βγάζει κάτι. Αλλά όταν πατήσω πάνω εδώ στο χορτάρι, μου βγάζει τι πρέπει να κάνω δεξιά. Αφαιρέστε τα ζυζάνια. Ωραία, ζυζάνια. Πώς τα φέρω με το χέρι. Με το χέρι. Ναι. Οκ, μαντάμ. Δείτε εδώ, δεν φαίνονται, ρε. Πού να τα δω εγώ με το μάτι το γυμνό. Πρέπει να τα βλέπεις. Να πηγαίνεις από πάνω και να ψάχνεις. Α, τα αφαιρέσαμε όλα τώρα. Τέλεια. Διασκορπίστε στην επιφάνεια μονόχρωμο χαλίκι. Δεν θα βάλω κόκκινο, θα βάλουμε το άσπρο. Μέγεθος. Η μικρότερη, μου αρέσει το μικρό το χαλίκι. Α, και έχετε. Αυτό θα βάλουμε. Σε όλο πρέπει να βάλω. Και άμα θέλω να αφαιρέσω, πού θα βάλω φυτά, ρε, παιδιά. Α, τα καλύψαμε. Ωραία τα κάναμε, ρε. Problem solved. Και πρέπει να βάλουμε και ένα τι λέει, κονοφόρο θάμνο. Θάμνος κονοφόρος ψηλός, σχήμα. Α, καλά. Γιατί έχουν τόσο μεγάλη διαφορά στην τιμή τους. Γιατί να πάρω καχεκτικό κονοφόρο θάμνο. Θα πάρω, είναι χαμηλός. Αυτή είναι πολύ ακριβή όμως. Αυτό θα πάρω. Και πού έτσι εδώ θα το βάλω. Α, σκάβω. Ωραία, η τρύπα είναι σκαμμένη. Βάλε το φυτό. Και τώρα πρέπει να το σκεπάσουμε. Κάλυψε με χώμα. Το φυτό θαύτηκε. Τώρα πρέπει να το ποτίσω.
Το πότισα. Και συγγνώμη, θα έχω ένα θάμνο έτσι εδώ πέρα. Άσχημο είναι αυτό. Έπρεπε να τον βάλω πιο εκεί. Ούψ. Τώρα είναι αργά. Ας αφαιρέσουμε τα ζυζάνια. Ωραία, οπότε τώρα θα κάνω ό,τι μου βγάζει σε κάθε περιοχή εδώ πέρα. Έχει πόσες? 4 περιοχές έχει. Διασκορπίστε στην επιφάνεια δίχρωμο χαλίκι. Τώρα το θέλει δίχρωμο. Δεν γίνεται όμως. Μία να είναι δίχρωμο, μία να είναι μονόχρωμο. Το ψηλό. Θα βάλουμε αυτό. Δείτε τι ωραία που τα σκεπάζουμε. Problem solved. Έχετε πολλά, πολλά φυτά στον κήπο σας. Βαριέστε να κάνετε με την κουρευτική μηχανή. Βάλτε χαλίκι από πάνω και σκεπάστε τα όλα. Τα έχω σκεπάσει πραγματικά όλα. Τέλεια. Problem solved. Και τώρα θέλουμε έναν κονοφόρο θάμνο και εδώ. Ποιον βάλαμε? Αυτόν. Να βάλουμε τον ίδιο. Ναι. Σκάψε. 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 Κι άλλο ένα νομίζω θέλει. Όχι, θέλει λίγο ακόμα να αφαιρέσω χώμα. Ωραία. Τώρα, βάλε το φυτό και κάλυψε με χώμα. Ωραία, κάλυψα. Πότισε και είμαι έτοιμη. Πάει και αυτή η έκταση. Ωραία, γιατί είναι δίχρωμο. Πάμε εδώ τώρα. Πρέπει να καθαρίσουμε τα ζυζάνια κλασικά. Τώρα πρέπει να βάλουμε το δίχρωμο χαλίκι. Το οποίο είχαμε βάλει αυτό εδώ, το μικρό μέγεθος, το σκούρο μπλε, αγόρασε πολλά. Γιατί είναι τόσο μικρό? What? Δεν θα τελειώσω ποτέ. Με κοροϊδεύουνε. Και το μεγάλο μέγεθος να πάρω. Πάλι μικρό είναι. Σε 10 ώρες τα λέμε πάλι. One eternity later. Επιτέλους τα κατάφερα, το γέμισα όλο. Αν μου το ξαναβγάλει αυτό, δεν ξέρω αν θα το κάνω, αλήθεια σας λέω. Παίρνουμε αυτό αγορά τώρα. Και θα το βάλουμε, λέω να το βάλουμε εδώ. Και βάζουμε 1, 2, σκάβουμε 3, 4 και άλλο 1, 5. Ωραία. Βάλε το φυτό, να το καλύψουμε με χώμα και να το ποτίσουμε. Και έχουμε και αυτό εδώ, το οποίο εξίσου πρέπει να γίνει η ίδια δουλειά. Να βγάλουμε αρχικά εδώ όλα τα ζυζάνια. Πού είναι τα ζυζάνια, ζυζάνια? Λάτε δεν να σας βγάλω. Λογικά θα έρθουν. Πες μου σε παρακαλώ ότι δεν θα συμβεί αυτό που έγινε πριν. Όχι, όχι, game, γιατί είσαι μπαγκαρισμένο? Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να είναι σωστό που συμβαίνει. Δεν πειράζει. Ο καλός ο κυπουρός έχει υπομονή και μπορεί να τα καταφέρει. Λοιπόν, παιδιά, έκανα ένα λάθος. Τελικά μπορούσα να αλλάξω το μέγεθος. Με τη ροδέλα, απλά δεν το πρόσεξα εκείνη τη στιγμή. Ήμουν απασχολημένη με το ότι δεν θα τελειώσω ποτέ. Ναι. Μπράβο, Κωνσταντίνα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μπορείτε να με κοροϊδέψετε ελεύθερα. Αυτό. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δείτε εδώ, ρε φίλοι. Γιατί το είχα κάνει το πιο μικρό που υπάρχει, δεν μπορούσα να το έχω κάνει ένα ενδιάμεσο, ας πούμε. Τέλος πάντων, δεν θα το σχολιάσουμε, θα το αφήσουμε να φύγει και θα συνεχίζουμε να παίζουμε το παιχνίδι μας, σαν να μην έγινε τίποτα. Ωραία, σκάψαμε, βάζουμε πάλι το φυτό, η γνωστή διαδικασία, τίποτα καινούριο. Βάλε εδώ το χώμα, να βγάλουμε και το ποτιστήρι, να ποτίσουμε. Έτοιμη, τελειώσαμε, εντάξει. Νιώθω πολύ άσχημα που συμπλήρωσα όλο αυτό λίγο-λίγο. Φεύγω, φεύγω, ολοκλήρωση, ναι. Πάμε να συνεχίσουμε, λέω να αναλάβουμε άλλη μία δουλίτσα. Αν έχει για το... Ανάτος, ο Ethan Jones μου έστειλε, πρέπει να αφαιρεθούν οι θάμνοι. Χαίρετε, έχω ένα πρόβλημα. Προσπαθούσα να βγάλω τα αγριόχορτα. Έκανα δοκιμές, ευτυχώς τοπικά, με ένα μέσο για τα αγριόχορτα και αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματικό. Κατέστρεψε τα αγριόχορτα και τα φυτά. Δόξα τω Θεώ, το έκανα μόνο σε ένα σημείο. Δυστυχώς κοντά στην καγκελόπορτα. Τα φυτά μαράθηκαν τελείως και μοιάζουν άθλια. Παρακαλώ, αφαίρεσέ τα και στο σημείο του τρώσε ένα ωραίο γκαζόν σε ρολό. Εάν επί την ευκαιρία έκοβε τα γρασίδια στον κήπο, θα ήταν υπέροχα. Χαιρετίσματα, Ethan. Ethan, είμαι άνθρωπό σου. Έχει έρθει στον καλύτερο κυπουρό. Και θα σου φτιάξουμε τώρα την κήπο με τα αγριόχρητα που τόλουσες από ό,τι φαίνεται. Συγχαρητήρια, ξεκλείδωσα νέο εργαλείο. Πλέον θα μπορείτε να κλαδέψετε το γρασίδι με το θαμνοκοπτικό. Εξαιρετικά. Πάλι η περιοχή χωρίζεται σε 1 και 2. Από ό,τι φαίνεται, αυτά εδώ προς το παρόν δεν μπορούμε να τα κάνουμε κάτι. Κόψε τον καζόν. Ωραία. Παίρνουμε τη μηχανή, το θαμνοκοπτικό και τα κόβουμε όλα. Μην με ρωτάτε που πάνε τα σκουπίδια. Εξαφανίζονται, έτσι όπως γίνεται και στο House Flipper, έτσι γίνεται και στο Garden Flipper.
Απλά τα πετάμε και εξαφανίζονται. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, όμως μου λέει να κάνω αυτή την περιοχή, αλλά δεν πρέπει να κάνω και αυτή τώρα. Κρίμα δεν είναι. Αφού το έχω που το έχω στα χέρια μου, καλός ο κυπουρός, έτσι κάνει. Κάνει και λίγο εκεί που δεν του έχουν πει. Ωραία, πάμε να κόψουμε και το άλλο, αφού τα πήραμε που τα πήραμε στα χέρια μας το εργαλείο. Τι ωραίους κήπους που έχουν. Θέλω κι εγώ ένα σπίτι με κήπο. Αλλά θα παίρνω κυπουρό. Βασικά είμαι κυπουρός, δεν χρειάζεται να παίρνω κανέναν. Τι λέω. Πού αλλού έχει γκαζόν. Εδώ. Λογικά μετά θα πάρω αυτό με τα ροδάκια που το κάνεις. Α, νέος πάντως ικανότητας. Τι να αναβαθμίσω, γρήγορο ταχύτερη. Φτιάρι, ορατά ζάνια στο χάρτη. Αυτό θα κάνουμε. Γιατί δεν μπορώ άλλο να τα βλέπω έτσι όπως προσπαθώ να τα δω. Δηλαδή να πηγαίνω το ποντίκι από πάνω, ελπίζοντας ότι θα εμφανιστεί κάποιο. Εδώ δεν έχει κάτι άλλο. Τώρα οι περιοχές που πρέπει να ασχοληθούμε είναι εδώ οι θάμνοι, οι οποίοι πρέπει να πουλήσουμε τους θάμνους. Τώρα ποιος τους αγόρασε, κανένας. Και εδώ πέρα να απλώσουμε το γρασίδι από ρολό στην περιοχή. Γρασίδι σε ρολό. Θέλουμε λίγο μεγαλύτερο όμως. Για περιμένετε να δούμε τάμπλετ. Γρασίδι large. Αγορά τώρα. Καλό είναι αυτό. Πώς το βάζω όμως. Ξεκινήσω από εδώ. Έψιλον, χρησιμοποίησε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνω. Α! Κράτησε για να ξετυλίξεις. Κόψε και ολοκλήρωσε. Ωραία. Τι έκανα εγώ τόση ώρα, δεν κατάλαβα. Αγορά τώρα. Βάλει και αυτό εδώ. Χρησιμοποίησε. Κόψε και ολοκλήρωσε. Ωραία. Συνεχίζω. Δείτε, θα το βάλω εδώ. Χρησιμοποίησε. Κόψε και ολοκλήρωσε. Λίγο ακόμα θέλει. Το έχω βάλει με πολλές κατευθύνσεις στον καζόν από ό,τι βλέπετε. Αλλά τι να κάνω. Δεν ήταν καλό. Εδώ. Κόψε και ολοκλήρωσε. Ωραία, το έκανα. Και δεν φαίνεται ότι είναι ψεύτικο. Μια χαρά φαίνεται. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα σε αυτούς τους θάμνους καημένους. Παίρνουμε πώληση και ξεκινάμε να πουλάμε. Αυτό μου έχει μείνει τώρα να απλώσω ρολό και εδώ. Οπότε παίρνουμε αγορά τώρα. Α, βασικά όχι, θα το κάνουμε έτσι, να είμαστε safe. Βάζουμε εδώ, κόψε και ολοκλήρωσε. Συνεχίζουμε. Άμα πατήσω, αγόρασε πολλά. Λοιπόν, περιμένετε. Το βάλουμε εδώ, εδώ και πάμε. Κόψε και ολοκλήρωσε, χρησιμοποίησε. Κόψω και ολοκλήρωσε. Ωραία, έχει μια γραμμή εδώ, αλλά δεν πειράζει. Είμαστε έτοιμοι. Να την ολοκληρώσετε. Τέλος. Λοιπόν, νομίζω ότι τα έχουμε πάει εξαιρετικά για πρώτη φορά σαν κυπουροί. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια αν θέλετε να συνεχίσουμε σε επόμενο βιντεάκι το Garden Flipper. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα μεγάλο like για να το ξέρετε ότι σας άρεσε. Και να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα βίντεο που θα ανέβουν. Αυτά λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!